Λέγομαι Μιχάλης Βλατάκης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο, αλλά θεωρώ ότι είμαι εν δυνάμει Χανιώτης, γιατί έχω και σπίτι στον Άγιο Ματθαίο. Οπότε μη με μισήσετε, μη με αντιπαθήσετε, είμαι και Χανιώτης. Είμαι 46 χρόνια τουριστικός πράκτορας, ίσως ο παλαιότερος επίσημα εν ενεργεία. Τα περισσότερα από αυτά είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων της Κρήτης, του Φορέα, που διακινεί το σύνολο του τουρισμού της Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια έχω κάνει, θεωρώ, αρκετούς φίλους και, δόξα τω Θεώ, λίγους εχθρούς. Ένας από τους υπέροχους φίλους που έχω κάνει είναι ο Σταύρος ο Αρναουτάκης. Δεν χειροκροτάτε, μάλλον δεν το ψηφίζετε. Με τον οποίο μιλάμε πολύ για τον τουρισμό και όχι μόνο. Όταν λοιπόν κέρδισε τις περασμένες εκλογές, μιλήσαμε για τον τουρισμό βέβαια και για ποιον είχε στο νου του να κάνει αντιπεριφερειάρχη τουρισμού. Μου λέει κάποιον από τα Χανιά, ένα Κυριάκο Κότσολο. Ποιος είναι αυτός, το ρωτάω. Μου λέει καλός. Ελπίζω. Το απαντώ. Πέρασαν κάπως μήνες, ο Κυριάκος ήταν άφαντος και έρχεται η πανδημία, το Μάρτιο του 2020. Μετά από τόσα χρόνια, μάλλον ενώνω τον κλάδο, οπότε μίλησα με τον Σταύρο, του λέω κάτι πρέπει να κάνουμε. Σκέφτομαι να κάνω τηλεδιασκέψεις, να μαζέψω όλους του τουρισμού, να το συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να βρούμε λύσεις. Μου λέει ό,τι πεις είμαι δίπλα σου, αλλά θέλω να καλέσει και τον Κυριάκο. Λέω, τι να τον κάνουμε αυτόν. Μου λέει, αν καμιά φορά φεύγω εγώ και δεν μπορώ να είμαι εκεί, θέλω να είναι ο Κυριάκος εκεί και να με αντικαθιστά για να μου λέει τι λέγεται κτλ. Θυμάστε ή ίσως θέλετε να ξεχάσετε, ο τουρισμός είχε καταποντιστεί. Δεν υπήρχε τίποτε, είχαν κλείσει όλοι οι προορισμοί και είμαστε όλοι πολύ προβληματισμένοι. Τι να κάνω λοιπόν, κάλεσα τον Κυριάκο. Μαζί με αυτόν κάλεσα και 300 και παραπάνω από τους από την ψυχή του τουρισμού, τους ανθρώπους του τουρισμού που πράγματι ελέγχουν το κύκλωμα, που πράγματι είναι εκεί και θα μπορούσε να βοηθήσει. Μεγαλοξενοδόχοι, πρόεδροι φορέων, πρέσβεις, πολλοί υπουργοί, tour operator, ιδιοκτήτες αεροπορικών εταιριών. Κάθε Σάββατο συναντιόμαστε για πάνω από 5-6 ώρες και πολλά από αυτά τα οποία έγιναν ξεκίνησαν από αυτές τις συναντήσεις. Οι επιστρεπτές, οι επιδοτήσεις, αυτά τα σεμινάρια τα ευλογημένα που εκπαίδευσαν στον κορονοϊό όλους τους ανθρώπους τουρισμού, πάνω από 120.000. Έκανα λοιπόν μία εξήγα στο Σταύρο του Αναουτάκη, ναι θα έρθει, αλλά στο τέλος θα μιλάει και για 2 λεπτά. Στην πρώτη σύσκεψη, επί 6 ώρες, άκουγε με σεμνότητα ο Κυριάκος όλους αυτούς. Όταν ήρθε η ώρα του, του λέω 2 λεπτά. Στα 2 λεπτά με εξέπληξε. Στα 2 λεπτά αυτά είχε μαζέψει το ζουμί του ρεζουμέ. Όλων αυτών που υπόθηκαν είχε μαζέψει αυτά τα οποία έπρεπε να προχωρήσουμε, να τα πάμε στους υπουργούς, να τα πάμε παραπέρα, να τα υποστηρίξουμε
σαν περιφέρεια και σαν φορείς. Στη δεύτερη τηλεδιάσκεψη του έδωσα 5 λεπτά. Στην τρίτη έγινε συνδιοργανωτής. Αυτά τα σεμινάρια τα οποία εργαλειοποιήσαμε όταν ήταν κλειστοί όλοι οι προορισμοί και φέραμε το 2020 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο εμείς εδώ στην Κρήτη. Το 2021 πάνω από 3 εκατομμύρια. Το 2022 4,5 εκατομμύρια. Ήταν γιατί η Κρήτη μπήκε στα μυαλό όλων των ενδυνάμει επισκεπτών μας ότι είναι ασφαλής προορισμός. Σας θυμίζω το φόβο που υπήρχε για τον κορονοϊό. Η ιδέα ήταν το Μιλούντα. Η στήριξη οικονομικά ήταν της περιφέρειας και του Σταύρου του Ανατολικού. Η ψυχή όμως, ο στυλοβάτης και αυτός που τα οργάνωσε, τα φτιάξε και εργαλειοποίησαμε και είχαμε τόσο τουρισμό τα 3 επόμενα χρόνια, ήταν αυτός εδώ ο κύριος, ο Κυριάκος Κότσουλου. Πώς λοιπόν να μην τον αγαπήσω? Πόσο μάλλον όταν τα επόμενα 3 χρόνια όργωσε όλο τον κόσμο με αμέτρητα κουραστικά ταξίδια και πάμπολες επικοινωνιακές παρουσιάσεις. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ο πιο αυστηρός κριτής σου και τον γνωρίζεις. Δεν θα στιχαρίζω ποτέ και με τίποτε. Όμως έχεις κερδίσει το θαυμασμό μου και την εκτίμησή μου. Γιατί μοιράζομαι μαζί του την αγάπη για την Κρήτη και τους ανθρώπους της και το μεγάλο πάθος αυτό για τον τουρισμό. Παραδοσιακά διατηρώ μια ουδετερότητα λόγω θέσης και χαρακτήρα στα πολιτικά. Όταν μου ζήτησε να τον προλογίσω, του είπα σε καμία περίπτωση. Κλείσε το τηλέφωνο και βάλε το χαμογελαστό κορίτσι να με πάρει. Αυτή θα με πείσει. Και με έπεισε. Κυριάκο Κότσογλου, σου εύχομαι από καρδιάς να εκλεγείς ξανά για το καλό του τουρισμού της Κρήτης, να διατηρήσεις την ίδια θέση γιατί το αξίζεις. Θα σου δώσω τώρα το βήμα και 20 λεπτά μόνο για να μην πολυμίλει, για να μην μπλήξει αυτό το καταπληκτικό ακροατήριο και γιατί όπως γνωρίζεις εγώ στις 9 πρέπει να πίνω τα δοντάκια μου και να κοιμηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ.